Ξεκίνησα ως νέος υποψήφιος διδάκτορας με όνειρα για πραγματική έρευνα πάνω σε πραγματικές ανάγκες, αλλά και με ελπίδες για προσωπική επαγγελματική αποκατάσταση. Τα πράγματα όμως δεν ήταν όπως νόμιζα για μένα και γενικότερα για τους μη μόνιμους ερευνητές. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, όντας νέοι ερευνητές, δεν έχουν στην πλειοψηφία τους ουσιαστική χρηματοδότηση. Το 2019 τα στοιχεία έλεγαν ότι 4 στους 10 υποψήφιους διδάκτορες δεν είχαν καμία χρηματοδότηση και αναγκάζονταν να δουλέψουν παράλληλα σε άλλες δουλειές ή να χρηματοδοτούνται από τις οικογένειές τους. 3 στους 10 χρηματοδοτούνταν από υποτροφίες, αλλά ήταν ανασφάλιστοι καθώς δεν προβλεπόταν ασφαλιστική κάλυψη στις περισσότερες από αυτές. Τα ίδια ισχύουν και σήμερα. Όσοι τυχεροί χρηματοδοτούνται από ερευνητικά προγράμματα, είτε δεν συμπληρώνουν επαρκή αριθμό ενσήμων για να θεωρηθούν ασφαλισμένοι, ή έχουν ασφάλιση επειδή απαιτείται, αλλά το πληρώνουν από την τσέπη τους. Αυτή είναι η σύγχρονη πραγματικότητα για τους νέους που καινοτομούν, σε εισαγωγικά. Την εικόνα συμπληρώνουν συμμετοχή στο διδακτικό έργο με μηδενικά ή αστεία ορομίστια, σε πανεπιστήμια διαλυμένα από την υποστελέχωση και την πετσοκομμένη χρηματοδότηση. Η ίδια εικόνα συνεχίζεται και μετά τη λήψη του διδακτορικού στον χώρο της έρευνας, είτε κάποιος συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, είτε σε κάποιο ερευνητικό κέντρο. Εγώ προσωπικά εργάζομαι πάνω από 15 χρόνια από τότε που ξεκίνησα το διδακτορικό μου μέχρι και σήμερα, σαν διδάκτορας που βρίσκομαι στο τρίτο μεταδιδακτορικό, ηρωνία έτσι, και έχω συμμετέχει σε πάνω από 10 ερευνητικά προγράμματα και έχω βιώσει όλα όσα έχω περιγράψει από προσωπική πείρα και τα βιώνω ακόμα. Είμαι 42 χρονών, δεν ξέρω πώς με προσφώνησαν να ανήκω ηλικιακά στους νέους επιστήμονες και ερευνητές, εκτός αν ο ορισμός είναι αυτού που ακόμα δεν έχει σταθερή δουλειά. Νεότατος. Η ζωή μου και όλων των συναδέλφων μου θα μπορούσε να είναι ένα meme από αυτά που γράφουν πώς νόμιζα ότι είναι η ζωή του ερευνητή, πώς νομίζουν οι γονείς μου και οι φίλοι μου ότι είναι η ζωή του ερευνητή και πώς πραγματικά είναι. Δεν χρειάζεται να το ζωγραφίσω. Κάνουμε τουλάχιστον αυτό που θέλουμε, ρωτάω. Κάτι που να μας γεμίζει, έρευνα για το κοινωνικό καλό, δίνουμε λύσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή μας, τη ζωή των συνανθρώπων μας, που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες, που θα λύνει ζητήματα για να μην έχουμε σύγχρονες τραγωδίες όπως αυτή των τεμπών. Η απάντηση είναι όχι. Δεν καθορίζουμε εμείς τις κατευθύνσεις της έρευνας. Έχουν φροντίσει γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν τον τόπο, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, και έχουν ψηφίσει τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον δεκάδες νόμους για τα πανεπιστήμια και την έρευνα, καθώς και 4 νόμους πλαίσια. Φτιάχνουν όλοι τους ένα πανεπιστήμιο που θα απομακρύνει το ένα και περισσότερο από τις κοινωνικές ανάγκες, από τις δυνατότητες που υπάρχουν να διαδίδεται η γνώση που παράγει, συγγνώμη σε αυτό, να δίνει απάντηση στα λαϊκά βάσανα στις αγωνίες μας. Κατεβάζουμε όλοι εμείς προτάσεις ερευνητικές, όχι για να λύσουμε προβλήματα κοινωνικά, αλλά επιχειρηματικά. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε κάθε φορά που κατεβάζουμε μια πρόταση είναι ποιο θα είναι το τελικό προϊόν και ποια εταιρεία θα το πουλήσει. Τα πανεπιστήμια δεν συνδέονται με τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Όλα είναι θέμα κόστους και ωφέλους. Η γνώση και η έρευνα είναι πλέον εμπόρευμα. Και άντε, τα πράγματα είναι έτσι. Το ερώτημα είναι, μπορούσαμε ή μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά? Η απάντηση είναι ναι. Μας μιλάνε για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για start-up, spin-off, τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα. Αλλά σκοτωνόμαστε στα τρένα, πνιγόμαστε στις πλημμύρες, εγκλωβιζόμαστε στα συντρίμια κακώς σχεδιασμένων, προβληματικώς κατασκευασμένων και λοιπόν συντηρημένων και ελεγμένων υποδομών. Αυτή είναι η αλήθεια. Η τεχνολογία όμως υπάρχει και οι δυνατότητες. Το ΚΚΕ αναλύει σωστά την κατάσταση, καταδεικνύει τους ενόχους, δίνει ελπίδα για το μέλλον και δείχνει τον δρόμο για την έρευνα και για τον αγώνα. Ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της παραγωγής και μια έρευνα συνδεδεμένη με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας θα είναι η λύση. Και τότε δεν θα υπάρχει ταβάνι στο τι θα μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε. Τότε τα δημόσια πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα θα σχεδιάζουν τις υποδομές υγείας που μας αξίζουν, τις κατοικίες και τα κτίρια που μας αξίζουν και έχουμε ανάγκη, τα δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών που μας αξίζουν και έχουμε ανάγκη. Γιατί το ΚΚΕ και στο τώρα δίνει βάρος στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, στην ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησής της από τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία μπορεί να συμφάλει καθοριστικά στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, τη μείωση του εργάσιμου χρόνου και την κάλυψη σοβαρών κοινωνικών αναγκών όπως η υγεία, η παιδεία, η προστασία από πλημμύρες, σεισμούς και άλλα φυσικά φαινόμενα. Το ΚΚΕ ξεκάθαρα στέκεται απέναντι στη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με τα ερευνητικά ιδρύματα, όπως και με τα πανεπιστήμια, με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Είναι σταθερά αντίθετο και με την εμπαρευματοποίηση των ερευνηματικών αποτελεσμάτων. Άλλωστε, όλοι εμείς στον χώρο της έρευνας δεν είμαστε κάτι διαφορετικό από τους απλούς εργαζομένους σε όλους τους κλάδους. Μοιραζόμαστε κοινά προβλήματα και έχουμε κοινές ανάγκες. Τώρα ΚΚΕ λοιπόν σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, τώρα ΚΚΕ στους αγώνες για μια καλύτερη κοινωνία σε ένα άλλο σύστημα. Ευχαριστώ.